centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ποντάκι μου αγαπημένε, πες μου εδώ τι γίνεται τώρα και μήπως τελικά με τον κορονοϊό πάμε και σε έναν παραλογισμό τελικά. Μήπως οδηγούμαστε δηλαδή σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να στέκουν και πολύ. Το σίγουρο, Χρήστο, ότι είναι ότι πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι. Όσο για την αρχική σου πρόταση, για την αρχική σου ανακοίνωση, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή. Δεν μπορούμε να απογορεύσουμε τον κόσμο από τα ανοιχτά γήπεδα να πάει στα σύρματα και να βλέπει το παιχνίδι. Ακριβώς. Η οδηγία είναι για τα γήπεδα τα κλειστά, που υπάρχουν κερκίδες. Ναι. Εκεί, σε αυτά τα γήπεδα μιλάμε, που για το τοπικό μας ποδόσφαιρο μιλάμε για το ΔΑΚ Καστοριάς, το ΔΑΚ Άργος και το γήπεδο της Μεσοποταμίας. Αυτά είναι τα γήπεδα στα οποία έχουν την ευθύνη οι ομάδες να τα κάνουν και κλεισμένα των θυρών. Δηλαδή όπου υπάρχει κερκίδα. Ακριβώς. Και στο Κωνσταράζι υπάρχει μια κερκίδα. Τι να κάνουμε τώρα, το κλείσουμε. Σας λέω, στο Κωνσταράζι όμως μπορεί να πάει γύρω-γύρω ο κόσμος από τα σύνδερα, από τα κάγκελα και να βλέπει. Μπράβο, ναι. Είναι ευθύνη του σωματείου να διεξάγει τον αγώνα και κλεισμένο των θεών. Δεν είναι οδηγία δικιά μας, είναι οδηγία του Υπουργείου Υγείας, την οποία την έχουν μεταβιβάσει στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ αντίστοιχα την μεταβιβάσει σε εσάς. Και εσείς τη μεταβιβάζετε στα σωματεία. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Τρεταφύλλου, τι θα γίνει. Όσοι αγωνίζονται στο ΔΑΚ, στη Μεσοποταμία και στο Άργος, δεν θα έχουν φιλάθλους. Έχουν την ευθύνη τα σωματεία. Τι θα πει αυτό, τι θα πει αυτό. Να τελέσουν τους αγώνες χωρίς κόσμο στο, να μην κόψουν εισιτήρια. Υποχρεωτικά, αυτό. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, βεβαίως, ναι. Υποχρεωτικά. Τις πόρτες να τις έχουν ανοιχτές ή αν πηδήξει ο άλλος στον τοίχο, είμαστε οκ. Okay. Είναι ευθύνη του σωματείου, λέω, να διεξάγουν τον αγώνα χωρίς κόσμο. Δηλαδή και κάποιος να μπει μέσα πρέπει να τον βγάλουν έξω. Ναι, εγώ σας λέω την οδηγία. Τώρα, το αν είναι η πόρτα κλειστή, από πού θα μπει ο άλλος. Γύρω από τα σύρματα μπορεί να πάει. Ναι. Αλλά στα γήπεδα τα συγκεκριμένα που μιλάμε, απογορεύεται, δεν απογορεύεται. Είναι ευθύνη του σωματείου να τελέσει τον αγώνα χωρίς να έχει βγάλει εισιτήρια, χωρίς να κόψει. Άρα εισιτήρια. Και κάποιος που μπορεί να μπει από το φράχτη ή αν πηδήξει τον τοίχο, πρέπει να τον βγάλει έξω. Αυτό λέμε. Τώρα είναι ανάλογα τι ερμηνεία δίνει ο καθένας. Αυτό λέω, τι ερμηνεία. Είστε πρόεδρος, ας πούμε, της Μεσοποταμίας. Και μπαίνω, εγώ πηδάω τον τοίχο. Τι θα με κάνετε. Τίποτα. Α, τίποτα. Εντάξει. Τι θα χωροφύλακα, θα κυνηγώ. Θα κυνηγάω τον κόσμο γύρω από τα Αυτό ακριβώς. Συμφωνούμε λοιπόν, κύριε Τρεταφύλλου. Σας λέω ότι το σωματείο έχει την ευθύνη να τελέσει τον αγώνα χωρίς να κόψει εισιτήρια. Με κλεισμένο των θυρών. Αυτό θα γίνει το κλεισμένο των θυρών. Αυτό θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Όσα ακριβώς. Γήπεδα λοιπόν. Υπάρχει δυνατότητα η διοίκηση κάθε σωματείου να έχει 4-5 άτομα τα οποία θα είναι διαπιστευμένα από την διοίκηση του σωματείου να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα γήπεδα για να το διευκρινίσουμε στον νόμο Καστοριάς που έχουν σύρματα γύρω-γύρω το φράχτη, σε αυτά δεν υπάρχει καμία απαγόρευση, έτσι. Έτσι. Για να τα διευκρινίσουμε λίγο. Άρα στην Καστοριά έχουν θέμα. Μόνο όσοι αγωνίζονται στο ΔΑΚ της Καστοριάς, στο ΔΑΚ του Άργους Οριστικού και στο γήπεδο της Μεσοποταμίας. Τρία είναι τα γήπεδα λοιπόν που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα γήπεδα που έχουν τις εξέδρες και μπορεί ο καθένας να κόψει το εισιτήριό του και να ανεβεί στην κερκίδα και να δει το παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο και αδικία όμως για αυτές τις ομάδες που αγωνίζονται χωρίς φιλάθλους σε αυτά τα γήπεδα. Θα είναι και αδικία ή όχι. Υπάρχει ένα μέτρο. Το οποίο το έχει, σας είπα, είναι οδηγία του Υπουργείου Υγείας για να μην υπάρξει πρόβλημα στον μετάδοση στον κορονοϊό. Μάλιστα. Αυτή είναι η οδηγία. Κύριε Τρεταφύλλου, τώρα, από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτή την απαγόρευση, την έχουμε από αυτή την Κυριακή που θα αρχίσουμε, αρχίζει η ημερομηνία, είναι για 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μέχρι τις 22, μέχρι την επόμενη Κυριακή. Μπράβο. Εμείς έχουμε προγραμματίσει ο τελικός κυπέλλου να γίνει στις 25 Μαρτίου, ημέρα Δετάρτη. Ωραία. Αν δεν υπάρξει πρόβλημα, θα γίνει κανονικά, αφού λίγουν τα μέτρα στις 22, θα γίνει κανονικά ο τελικός. Αν υπάρξει επαναπροσδιορισμός των μέτρων, θα αλλάξουμε ημερομηνία του τελικού. Άρα λοιπόν, αν πάμε σε παράταση των 2 εβδομάδων, δηλαδή 2 Κυριακές τώρα συνεχόμενες,
αν υπάρξει παράταση, θα μεταθέσετε και τον τελικό που είναι Τετάρτη 25 Μαρτίου. Ακριβώς, γιατί η πρόθεσή μας είναι ο τελικός να γίνει με κόσμο στις εξέδρες στην Κυρκίδα. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, ο τελικός θα γίνει στο ΔΑΚ, οπότε συμπεριλαμβάνεται το γήπεδο στα μέτρα. Στα γήπεδα τα οποία θα έχουν πρόβλημα. Είναι. Ακριβώς. Από τα τρία γήπεδα των νομών που έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε αυτό που σας λέω, αν υπάρξει επαναπροσδιορισμός των μέτρων και δεν ισχύει το 22 Μαρτίου να λήγουν τα μέτρα, θα υπάρξει πάλι επαναπροσδιορισμός και ημερομηνίες. Άρα λοιπόν, σωστά κάναμε λοιπόν και το διευκρινίσαμε αυτό, μόνο για τα τρία γήπεδα είναι η απαγόρευση, στα υπόλοιπα γήπεδα μπορείτε να πάτε, που έχουν μόνο σύρματα γύρω-γύρω και φράχτη και όχι κερκίδες, μπορείτε να πάτε κανονικά να δείτε την ομάδα του χωριού σας. Ναι, κοίταξε, κάποια στιγμή όμως πρέπει να ξεφύγουμε από τα υποχρεωτικά μέτρα, πρέπει ο καθένας μας να λάβει τα μέτρα του, γιατί βλέπουμε ότι το πρόβλημα εξελίσσεται, το πρόβλημα κάθε μέρα διωγγώνεται, οπότε και μόνοι μας θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε τις ευθύνες μας και να προσέχουμε τι κάνουμε. Εντάξει, κύριε Τριανταφύλλο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.